Χαίρετε, αγαπητοί μας φίλοι. Πάτερ, την ευχή σας. Κύριε. Όπως σας είχαμε προαναγγείλει, αγαπητοί φίλοι του σταθμού μας, έχουμε πάλι μαζί μας τον πατέρα Νεκτάριο Ζιόμπολα, ο οποίος καταδεκτικά, απλά, έρχεται στην εκπομπή μας να μας μιλήσει για όλη αυτή την πείρα που έχει αποθησαυρίσει όλα αυτά τα χρόνια και θα το δώσουμε μέσα στο λόγο, μιας και σήμερα έχουμε τη γέννηση του Κυρίου μας. Θέμα λοιπόν, η μεγάλη η κοσμοσωτήριος εορτή της Χριστού γεννήσεως. Βεβαίως. Η Μητρόπολη των εορτών. Είναι η βάση, είναι το θεμέλιο. Βέβαια. Έτσι. Ψαρκωμένος Θεός πατάει τη γη. Ναι. Είναι το ένα θεμέλιο της πίστεως. Ότι ο Χριστός είναι Θεός. Και το άλλο είναι ότι ο Χριστός ανέστη. Αλλά εδώ τώρα, και μάλιστα έτσι χρονικά, προηγείται η γέννηση, έτσι. Βεβαίως. Αυτός που κατέβηκε σαρκώθη, αυτός μετά έζησε, έδρασε, απέθανε και ανέστη. Άρα λοιπόν είναι βάση και θεμέλιο, και ωραία λέει ο Χρυσόστομος, ότι η Μητρόπολη των εορτών είναι η γέννηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Είναι ένα γεγονός το οποίο βλέπετε παρότι η εποχή μας είναι αυτή που είναι. Δηλαδή η ληστική, η δονηστική, με τόσα άλλα δηλαδή. Κατά, δεν μπορεί να σκιάσει τίποτε στον κόσμο δηλαδή που έχει ακουστεί το Ευαγγέλιο, αυτό γεγονός. Το θέμα εδώ είναι το πώς κανείς εορτάζει. Αυτό είναι ζητούμενο. Με Χριστό δηλαδή να εορτάζουμε και με καρδιακή έτσι συγκίνηση το ότι ο Χριστός ήρθε μέσα στη ζωή μας και πρέπει και εμείς να υποφεληθούμε του γεγονότος του αγιασμού αυτού που μας προσφέρει ο Θεός. Αλλά ας μπούμε έτσι λίγο στην ουσία του γεγονότος. Είναι η πραγματοποίηση υποσχέσεων. Ακριβώς. Του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι... Για την οποία σήμερα υπάρχει αμφισβήτηση. Τι λυπηρό, τι τραγικό. Τι λυπηρό, τι τραγικό. Πάντα οι άνθρωποι της ανομαλίας δημιουργούσαν προβλήματα. Και, βλέπετε, και ειδικά τις χρονιάρες μέρες. Και βλέπετε ότι είναι οργανωμένοι το κακό. Πώς να πω, οργανώνεται. Δουλεύει. Έχει μεθοδικότητα. Και εφαρμόζεται ο λόγος του Χριστού, η ή του σκότους, φρονιμότεροι των νέων φωτός. Ναι. Έχουν κίνητρα αυτοί, δουλεύουν περισσότερο. Έτσι λοιπόν προηγείται η Παλιά Εθήκη, η οποία πέραν των άλλων, ως κύριο στόχο έχει να προετοιμάσει τον ερχομό του Μεσσία. Γι' αυτό λοιπόν αν τη συνοψίσουμε σε μια λέξη, είναι η λέξη έρχεται. Έρχεται, έρχεται. Αυτό ακούγεται από γένεση μέχρι και τον Δανιήλ και ακόμα. Δηλαδή, στους τελευταίους προφήτες. Σε μεγάλο διάστημα χρόνου. Λένε, πάτερ Νεκτάριε, για αγαπητοί φίλοι, ακροατές και θεατές, ότι ο Κύριος έχει προφητευτεί από 330 προφητείες της Γραφής. Μέσα στους ψαλμούς δεν υπάρχουν άμπουλες. Και έμεσα. Άμεσα και έμεσα. Αλλά συνήθως δεν αναφέρουμε όλες δηλαδή. Ναι. Αυτό πρέπει να έχει γίνει κάποια μελέτη, κάποια ειδική έτσι. Έχει γίνει μελέτη βέβαια. Ναι. Οι μεγάλες προφητείες είναι και στην Καινή Διαθήκη του Ισαΐα, όπου λέει ότι η Παρθένος... Ναι, αυτό είναι πλέον. Άξτε, έτσι. Αυτό πλέον είναι το, πώς να πω, το κατεξοχήν. Έτσι. Η κορυφή. Κατεξοχήν, ας πούμε, προφητεία, ναι. Η οποία, πώς να πω, σημαδεύει, έτσι, εκεί αν επιτρέπεται, ο Λόγος του Θεού. Σωστή. Για του Ισαΐου, το πρόσωπο της Παρθένου. Ναι. Ναι. Και έχουμε και άλλη προφητεία, ότι θα ονομαστεί Εμμανουήλ. Όχι, η ίδια είναι. Ο Άγγελος, είναι η ίδια, η συνέχεια της Συρίας. Η ίδια είναι, ναι. Και έχουμε και άλλη προφητεία, πάντρε Νεκτάρι, και εσύ Βιθλέμ, γη Ιούδα, ουδαμός ελαχίστη εις εν της ηγεμός Ιούδα. Ναι. Εκεί τι λέει, σου γάρα εξελεύτεται ηγούμενος, ναι. Ως της ποιμανή, καθαρή μεσιακή προφητεία,
που αναφέρεται στον ερχομό του Μεσσία. Και στο Ματθαίο Ευαγγέλιο. Ναι. Στην Καινή Διαθήκη. Ναι. Και βλέπετε λοιπόν ότι πώς συνδέεται η μια διαθήκη με την άλλη διαθήκη. Επομένως είναι βάση και θεμέλιο. Έτσι, χωρίς την παλιά διαθήκη δεν μπορεί να υπάρξει ιδέα. Αυτή λοιπόν προετοιμάζει και όπως κάποιος έτσι. Πατέρας της Εκκλησίας. Ναι. Όχι πατέρας της Εκκλησίας, ένας σύγχρονος. Ένας σύγχρονος. Είπε ότι είναι το πρώτο σώροφο. Όχι, λόγιος. Όχι. Ότι επεσήμανε 4.200 τόσα σημεία στην Γενή Διαθήκη, όπου άμεσα κυρίως, αλλά και άμεσα, πώς να πω, έχει δανειστεί η Κοινή από την Παλιά Θήκη. Τόσα πολλά, δηλαδή. Πράγμα μου κάνει εντύπωση. Ναι. Μου κάνει άλλα, είναι περιλογή του ανθρώπου. Λοιπόν, θα έλεγα να πούμε στους αγαπητούς μας φίλους ότι η υπόσχεση του Θεού ότι θα έρθει ο Χριστός στη γη αρχίζει από τον Παράδεισο. Ναι, η πρώτη μεγάλη προφητεία. Και αμέσως του σπέρματος της γυναικός, Και η γυναίκα δεν έχει σπέρμα. Κάτι φοβερό, Φοβερό. Κάτι φοβερό, Άρα λοιπόν είναι ο Χριστός που γεννήθηκε μόνο από έναν άνθρωπο. Κεφαλή και εσύ δεν τηρείς αυτού του τέρνα. Ότι ήταν ο Σταυρός, δηλαδή θα σταυρωθεί κατά το ανθρώπινο. Δηλαδή θα υποστεί την ανθρώπινη, τον ανθρώπινο πόνο. Εκεί πάλι που δεν είναι τόσο έτσι γνωστό, είναι όταν ο Θεός λέει στον Αβραάμ, τι δέχεται και αυτή η μεγάλη προσωπικότητα του Αβραάμ στις ημέρες μας. Τι δέχεται, λέω έτσι, είναι εναντίον. Πιάνουν κάποιες αδυναμίες ανθρώπινες που πάντα υπάρχουν και θέλω με αυτό λοιπόν να κλείσουν το θέμα του Αβραάμ. Για τον οποίο Αβραάμ τόσο λόγο έκανε ο Ιησούς Χριστός. Τόσο λόγο, Λέει πρωτού ελεγχθεί ο Αβραάμ, εγώ υπάρχω. Ναι, πολλά. Μην τώρα. Πολλά. Ναι, δεν είναι θέμα αυτό. Λοιπόν, όχι να το επισημάνω. Όταν λοιπόν προκειμένου να έρθει ο Ισαάκ, το είχα αποκτήσει παιδί. Και λέει ότι εγώ είμαι 95, πόσο είπε, 90 είναι η Σάρα κλπ. Και του λέει, και ενευλογηθήσονται εντοσπερματίσου, πας σε φυλή της γης. Η υπόσχεση. Α, είναι μια υπόσχεση φοβερή, Δηλαδή, είναι γέρον, και αυτός και η Σάρα, και στήρα, και στήρα, έτσι, δεν είχαν παιδιά στη ζωή της. Λοιπόν, θα κάνεις παιδί και του προλέγει ότι από το παιδί σου αυτό θα ευλογηθούν πάση φυλέ της γης. Αυτή ξέρετε τι είναι. Δεν έχουν καταπιαστεί οι άνθρωποι με αυτή την προφητεία. Μεγάλη προφητεία. Λοιπόν, πώς τώρα αυτή η προφητεία. Και μας δώσει και γίνεται ο Ισαάκ, έτσι. Και του λέει να τον θυσιάσει, δείχνει υπακοή, μεγάλη υπόθεση. Και εκεί παίρνει. Αλλά αυτό τώρα ας το αφήσουμε τώρα. Η θυσία είναι ο Γολγοθάς στη μέση, είναι η προτύπωση τη ναι, κλπ. Και μετά του λέει πάλι, του παραλαμβάνει, ότι εντός σπέρματι αυτού του παιδιού θα ευλογηθούν πάση φυλή της γης. Πώς έχει αυτό τώρα την ερμηνεία, πώς θα ευλογηθούν. Ώστε λοιπόν από τον Αβραάμ, έτσι, από τον Ισαάκ, έτσι, από το παιδί αυτό, έτσι. Προέρχεται ο Ισραήλ, από τον οποίο Ισραήλ προέρχεται ο Χριστός. Από τον οποίο Χριστό προέρχεται η Εκκλησία, οπότε να λοιπόν πώς τα έθνη ευλογούνται. Για την πάροδο του χρόνου. Ναι, δηλαδή, ότι ακούστηκε το Ευαγγέλιο του Χριστού, της σωτηρίας, σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή φοβερή προφητεία, πραγματοποιημένη δηλαδή πλέον. Πέρα ως πέρα. Ωραία. Πολύ ωραία. Υπερφυσική γέννηση του Κυρίου, μας λέει ο Ματθαίος, και θα ήθελα με την αγάπη και στην υπομονή να διαβάσουμε λιγάκι ένα κομματάκι πώς περιγράφει αγαπητοί φίλοι και Χριστόαδελφοί και όλοι εσείς παρακολουθείτε την εκπομπή μας πώς περιγράφει ο Ματθαίος ο πρώτος Ευαγγελιστής τη γέννηση του Κυρίου. Λέει λοιπόν υπερφυσική η γέννηση του Κυρίου. Η γέννηση δε του Ιησού Χριστού έγινε κατά τον ακόλουθο υπερφυσικό και πρωτοφανή τρόπο. Όταν δηλαδή η μήτρη του Μαρία. Βεβαίως. Η λιβωνίστη με τον Ιωσήφ, προτού να συγκατοικήσουν ως σύζυγοι, ευρέθη η Μαρία έγκυος δια δημιουργικής επενεργίας του Αγίου Πνεύματος. Βλέπουμε εδώ την υπόσχεση του Θεού πραγματοποιείται. Ο Ιωσήφ, ο αραβωνιαστικός της, όταν αντελήθη την εγκυμοσύνη,
Επειδή δεν ήξερε ακόμα, δεν είχε μυηθεί, δεν είχε καταλάβει περί τίνος πρόκειται, για θαύμα πρόκειται. Το είχε κρατήσει μυστικό η Παρθένος Μαρία. Δηλαδή όταν συνέβη ο αγγελισμός, πήγε στην Ορεινή, δηλαδή απόσταση πολλών χιλιόμετρων, 15χρονη, μέσα στα σπλάχνα της, είχε τον Ιησού Χριστό, κάτι φοβερό δηλαδή, και πήγε μόλις πήγε. Δηλαδή μια παιδίσκη, 15χρονη, να διανύσει ένα τόσο μεγάλο ταξίδι, με τα σπουδής λέει, γρήγορα. Γιατί της, πώς να πω, θα λέγαμε την ερέθησε από την καλή έννοια, την ενίσχυσε, την συγκλώνησε. Τη συγκλώνησε, ώστε και αυτή η στήρα εκεί πέρα, η Ελισάβετ, η συγγενής. Αυτή λοιπόν φέρνει τον πέμπτο μήνα. Γιατί ξέρετε, ο Χριστός και ο πρόδρομος έχουν διαφορά. 6 μηνών. Έτσι λοιπόν φαίνεται, μένει έτσι 3 μήνες, γυρίζει και δεν λέει τίποτε στον Ιωσήφ. Και ο Ιωσήφ τώρα είναι αναγκασμένος να αντιμετωπίσει κάτι δύσκολο. Ναι. Όμως υπάρχει επέμβαση, όπως θα δούμε από το Θεό. Ναι. Σε κάποιες λοιπόν περιπτώσεις, το Θείο λοιπόν προκειμένου να μας βγάλει από αδιέξοδα, από δυσκολίες, κάνει επέμβαση. Δεν θέλει λοιπόν να την διαμπομπεύσει, τη λυπάται κατά κάποιο. Σύμφωνα με τα κατούντα, πρέπει κανονικά ναι, και οπότε θα υπήρχε το ηθοφορισμός, τα αυστηρά τα έθιμα. Αλλά δεν αντέχει αυτός τέτοια πράγματα. Επομένως θέλει να την σπιφύγει. Δώσει λέει και διαζύγιο μυστικά. Όχι, δεν είναι. Το γράφει ο τρογράφει ο Τρεμπέλος. Μα τι λέει από εκεί. Βουληθεί λάθρα απολύσει αυτή. Απολυτήριο δηλαδή. Δεν ξέρω αυτό τώρα. Ναι. Αυτό τώρα εγώ θα δω χρυσόστομο. Θα το δείτε. Εάν είναι, να διαβάσουμε λίγο παρακάτω. Εάν είναι ούτως. Δηλαδή. Είναι. Εφόσον δεν είχε συμβεί. Δεν είχε συμβεί γάμος. Τι αποστάσεις να δώσει. Ρωτώ. Δύναν, φαίνεται και στους αραγωνιασμένους. Γιατί δεν μπορεί ο Τρεμπέλας τώρα να γίνει πέρα λάθος. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Ναι. Όταν όμως συλλογίστηκε αυτά, μόνο τα συλλογίστηκε. Ναι. Δεν έκανε τίποτα, καμία πράξη ακόμα. Ιδού άγγελος Κυρίου του εφάνη στο όνειρό του και του είπε: Ιωσήφ, απόγονε του Δαβίδ, μη δοκιμάσεις κανένα δισταγμό και φόβο να παραλάβεις τον οίκο σου τη Μαριάμ, τη μνηστή σου, διότι εκείνο που εγεννήθη μέσα της προέρχεται εκ δημιουργικής επενεργίας του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, λέει στα αρχαία, τον γάρεν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος στην Αγίου. Αγίου. Ναι. Βλέπουμε λοιπόν τώρα πώς εξελίσσεται η υπόθεση και με τον Ιωσήφ. Ναι. Θα γεννήσει δε Ιών, και εσύ που από τον νόμο το Μωσαϊκό αναγνωρίζεσαι προστάτης και πατέρας του, θα καλέσεις το όνομά του Ιησού. Του λέει και το όνομα. Ναι. Έτσι. Ώστε λοιπόν, Ιησούς που σημαίνει στα ελληνικά σωτήρε. Σωτήρες, ναι. Ναι. Και το έχουμε και πολλοί σωτήρες στην Ελλάδα. Αυτό. Και θα δώσει αυτό το όνομα. Αυτό το έχουμε από το μεταμόρφωση. Α, τη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Και θα δώσει, λέει, αυτό το όνομα, διότι αυτό θα σώσει το νέο Ισραήλ από τις αμαρτίες του. Ναι, αυτό θα σώσει τον λαό αυτού από των αμαρτιών αυτών. Αυτών. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα να μείνουμε λίγο. Μάλιστα. Ώστε λοιπόν, επειδή υπάρχουν και πώς να πω, αυτοί που ζητάνε αφορμή για να μην διεθνούν το μυστήριο, έτσι. Να λοιπόν, που αρχικά η Παρθένος στον Ευαγγελισμό φέρνει αντίρρηση πως έστε με τούτο επί άντρα ο γινώσκο, έτσι. Ένα μικρό δισταγμό. Για την διευκολύνει. Αντίρρηση, ένα μικρό δισταγμό. Όχι, στην αρχή φαίνεται, ναι, μια φαίνεται. Δεν είπε όχι. Δεν είπε όχι, ναι. Αλλά στέκεται λίγο. Την διευκολύνει λοιπόν ο άγγελος, έτσι. Εξηγώντας. Άρα λοιπόν η ιδία λοιπόν φέρνει την αντίρρηση, παίρνει την απάντηση. Φτάνουμε λοιπόν, προχωράμε λοιπόν, προχωρούν οι μήνες. Οπότε ο Ιωσήφ. Μετά έχει πρόβλημα ο Ιωσήφ, έτσι. Ως φαίνεται η Παρθένος, δεν ξέρω για ποιους λόγους, δεν θέλησε να πει τίποτα. Τι να πει. Δεν θέλησε να πει τίποτα. Αυτό ήτανε μυστικά όλα αυτά. Το άφησε να εξελιχθεί και ο Θεός. Ναι. Αυτό δείχνει και μια αφοσίωση στο Θεό. Ναι, και ναι, ότι ο Θεός θα προνοήσει. Ναι. Και ο Θεός προνόησε. Δεν έβαλε ανθρώπους να εξηγήσουν τα πράγματα. Ναι, και ο Θεός, όπως κάνουμε εμείς. Ο Θεός προνόησε και διευκολύνει λοιπόν. Και καλοπροαίρετος όν ο Ιωσήφ δέχεται και όλα εξελίσσονται όπως. Ώστε λοιπόν θα γεννήσει Ιών, έτσι. Μιλάμε για αρσενικό.
Και όχι τα όνομα αυτού. Και το όνομα αυτού, έτσι. Αυτά τα έχουμε λοιπόν πριν έρθει στον κόσμο. Να λοιπόν, εδώ έχουμε δηλαδή άμεση πληροφόρηση του τι θα διεπεμβάσεως στο ανθρώπινο στοιχείο το Θεό. Δεν σας είπα το άλλο. Στην Αμερική κάποιος Αμερικανός θεολόγος, οι οποίοι τώρα προτεστάντες τι είναι αυτοί, αλλά κάνουν έρευνες και αυτοί μες στην Ευαγγέλια. Δεν είναι και τόσο όπως τους νομίζουμε εμείς. Είναι, κάνουν έρευνες, πρέπει να πω, ορθολογιστικές. Ναι, τι είπε αυτός. Όχι όλοι, είναι και μερικοί που είναι καλύτεροι. Τι είπε αυτός. Αυτός είπε το εξής, λέει. Ούδη είσαι άνθρωπος στην ανθρωπότητα. Συμπληρώνει τις προϋποθέσεις να είναι αυτός ο Μεσσίας. Και σας φέρω να λέει ένα παράδειγμα. Λέει το Ευαγγέλιο, η Παλαιά Διαθήκη, ότι ο Μεσσίας θα σταυρωθεί. Εν πάση περιπτώσει θα φωνευθεί, εγώ σας λέω. Πόσοι από τους μεγάλους ανθρώπους δεν φωνεύτηκαν. Ο Κένεντι, ο Λούθερ Κίνγκ, ο Λίνκολν, είπε για τους Αμερικάνους αυτός. Ναι. Μπορούν αυτοί, λέει, να έχουν τις άλλες προϋποθέσεις για να είναι αυτοί οι Μεσσίες. Δηλαδή είναι από τη φυλή του Δαβίδ, δεν είναι. Κράσοντρο. Δηλαδή είναι σταυρωμένοι ανάμεσα σε δύο ληστές, δεν είναι. Όχι, τα κομπιούτερ τι κάνουν. Ποια λογική τώρα κάνουν αυτοί. Σου λέει. Πόσες πιθανότητες έχει μετά τον Χριστό ο δεύτερος άνθρωπος που υπάρχει στον πλανήτη να είναι αυτός ο Μεσσίας. Και βρήκε ένα, δεν ξέρω σε πόσα τρισεκατομμύρια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και μάλιστα έδωσε και ένα ωραίο παράδειγμα να το ακούσουν οι φίλοι μας και ειδικά οι νέοι που τους αρέσουν αυτά και πηγαίνουν στο ίντερνετ να βλέπουν θεολογικά πράγματα και όχι άλλα. Λέει ότι αν στρώσουμε όλο το Τέξας, λέει, με δολάρια ασημένια. Αυτό που το έχετε ακούσει. Ναι, ακούστε. Ασημένια δολάρια και να τρέξει ένα καβαλάρι, λέει, πάνω. Και ξαφνικά σκοντάψει άλλο και να πέσει. Και μόλις λέει πέσει κάτω, η χούφτα του να πιάσει, λέει, εκείνο το δολάριο, που είναι εκείνο το σημασμένο, εκείνο που έχουμε βάλει, λέει, πάνω ένα σημαδάκι. Αν συμπέσει. Αν συμπέσει. Αυτό είναι ένα στα 3 εκατομμύρια. Άρα λέει, ουδής άνθρωπος καλύπτει τις προϋποθέσεις για να είναι ο Μεσσίας. Με βάση προφητείες. Με βάση προφητείες. Γι' αυτό έκανε ένα Πασκάλ. Μαθηματικό, να. Δηλαδή η εφαρμογή των προφητιών στο πρόσωπο του Χριστού ενίσχυσαν την πίστη απόλυτα. Αφοσιώθηκε πάρα πολύ ο Πασχάλ. Και είπε λοιπόν, με βάση τις προφητείες που πραγματοποιήθηκαν, βλέπω φως, καθαρό φως, ουράνιο φως. Και ο Πασχάλ μετά έγινε χριστιανός. Ο χριστιανός και ήταν μεγάλο φύε, βέβαια. Ναι, άνθρωπος. Ναι. Έχει γράψει τις σκέψεις του, οι οποίες είναι σπουδαίες. Ναι, βέβαια. Όχι μόνο οι θρησκευτικές του σκέψεις, αλλά όπως ξέρετε και στα μαθηματικά και στη φυσική. Ναι, έχει διακριθεί και έχει κάνει νόμους. Φυσικούς νόμους. Τα παιδιά το ξέρουν, το Πασκάλ, το κάναμε στο γυμνάσιο. Ώστε λοιπόν όλα εξελίσσονται βάσει του θεϊκού σχεδίου, που μέσα το ανθρώπινο, η Θεοτόκος δηλαδή, η Παρθένος Μαρία και ο Ιωσήφ διευκολύνονται για να υπηρετήσουν το μυστήριο. Μάλιστα. Έτσι. Μάλιστα. Και μάλιστα. Και εδώ λοιπόν τώρα είναι το. Και φτάνουμε λοιπόν στην περίοδο που θέλει να γεννηθεί ο Μεσσίας, έτσι. Προκειμένου λοιπόν να πραγματοποιηθεί η προφητεία, ο θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ, ο Κέσσαρας της Ρώμης, στον οποίο τότε υπάγεται και η Ελλάδα, και το Ισραήλ, όπως το λέει ο Λουκάς, χρησιμοδόγμα παρακέσωρας Αυγούστου, απογράφασε πάσα την οικουμένη. Την γνωστή οικουμένη τότε, την γνωστή τότε οικουμένη. Δηλαδή την κυριαρχία των Ιουδαίων. Ναι. Ήταν τότε ένας πλανητάρχης, δηλαδή, ο Κέσσαρας. Ναι. Και προκειμένου λοιπόν να γίνει αυτό το γεγονός, έτσι, πραγματοποιείται λοιπόν μέσα σε αυτό η προφητεία, και έτσι λοιπόν θα οδεύσει ο ηλικιωμένος, εν πάση περιπτώσει, Ιωσήφ, με την εγκυμονούσα Παρθένο Μαρία από την Ναζαρέτ στη Βηθλεέμ. Για να πραγματοποιηθεί. Για να πραγματοποιηθεί. Το μυστήριο. Μάλιστα. Ναι. Και τώρα να δούμε, να περάσουμε, γιατί ο χρόνος περνάει και δεν θα το προλάβουμε. Να περάσουμε στην προσκύνηση των μάγων. Λοιπόν. Στο σπήλαιο, έτσι. Τι άλλο, ναι. Γιατί κατέφυγαν στο σπήλαιο. Διότι είχαν πάει. Ήταν μια ακόμα πολύ, έτσι. Ναι. Και άσημο. Διότι είχαν πάει λόγω της απογραφής πολλοί που κατάγονταν από εκεί, έτσι. Οπότε γέμισε λοιπόν. Ξενώνες. Γέμισαν ξενώνες. Ξενοδοχεία. Και μετά, ούκην τόπος έρθω καταλήματι. Δεν υπήρχε κάποιος που να δώσει ένα χώρο να γίνει σε αυτή. Να πείτε, άμα ξέραμε ότι είναι. Α, όχι έτσι.
Το θέμα είναι να μην ξέρεις και να βοηθήσεις έναν άνθρωπο που έχει τόση άμεση ανάγκη. Το έχει σημασία. Το έχει σημασία. Λοιπόν, και έτσι κατέφυγαν στο σπήλαιο. Για να πραγματοποιηθούν πάλι άλλες προφητείες που ας μην τώρα εδώ πέρα έτσι. Ναι, και να δείξει τα ζώα του αυτός κλπ. Λοιπόν, και εκεί λοιπόν, νύχτα μάλλον έτσι, νύχτα έγινε, έτσι. Και το μυστήριο λοιπόν τελεσιουργείται εν σιωπή. Δηλαδή η γέννηση γίνεται νύχτα εν σιωπή. Ο κόσμος ασχολείται με τα δικά του και τη στιγμή που συμβαίνει αυτό κατά αυτό το γεγονός δεν παίρνει κανείς είδηση ή μόνο ο Ιωσήφ, κανείς άλλος. Τα έρχονται μετά. Ας παρακολουθήσουμε την πορεία. Τελεσιουργείται λοιπόν εν σιωπή το μυστήριο. Να λοιπόν το του Θεού γίνονται εν ησυχία και ηρεμία. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, και, ναι. Όταν ο Ιησούς γεννήθη στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας κατά τα σημέρας του βασιλέως Ηρώδου, ιδού σοφοί αστρολόγοι, λέει ο Τρεμπέλας, ενώ μέσα το έχουμε εν τες ημέρες, ιδού μάγοι από Ανατολών. Ναι. Έτσι. Είναι, ναι. Προσενέγγοντες Ιεροσόλυμα. Τώρα, η λέξη μάγος εκείνη την εποχή είναι σοφός. Του σοφού. Είναι σοφός, είναι... Δεν κάνανε μαγείες δηλαδή που κάνουν οι σημερινοί μάγοι. Ούτε ρίχνανε χαρτιά, ούτε ρίχνανε ζάρια, ούτε λέγανε τη μοίρα, ούτε τον καφέ. Έτσι. Εντάξει, δεν ήταν βέβαια ξέρω εγώ του πάνω, ξέρω εγώ σαν οσίου βέβαια. Όχι. Αλλά... Μελετητές όμως. Μελετητές, ναι. Α. Άνθρωποι σοβαροί, υπεύθυνοι. Εδώ, δεν... και εδώ λοιπόν. Βάζουν τα γυαλιά στους Εβραίους. Και εδώ λοιπόν, ναι, πραγματικά. Μπαίνουν σε ένα. Σε έναν μόχθο και κόπο που δεν ξέρουν κατά πόσον θα πραγματοποιηθεί. Ξεκινάνε δηλαδή στο άγνωστο, πάνε στο άγνωστο. Και αυτοί νομίζουν ότι ξέρουν οι άλλοι και τους λένε πού είναι, λέει, σε ποιο μέρος είναι που γεννήθηκε ο βασιλεύς των Ιουδαίων τελευταίος. Όχι, θέλω να τονίσω πρώτα ότι αυτοί, πώς να πω, μπαίνουν σε έναν αγώνα χωρίς να ξέρουν αν πραγματοποιηθεί. Αλλά ας φαίνεται μέσα τους έχουν τέτοια πίστη που τα θυσιάζουν όλα. Έτσι. Δηλαδή, είναι πραγματικά η πίστη τους σταθερή. Δηλαδή πιστεύουν σε αυτό το οποίο έτσι έχουν θέσει ως στόχο. Έτσι. Να δώσουν τα δώρα. Είδαμε τον αστέρα, λέει. Άρα λοιπόν τους οδηγεί ο αστέρας, έτσι. Και ήρθαμε να προσκυνήσουμε. Τους οδηγεί ο αστέρας. Για προσκύνηση ήρθαμε. Ναι. Τους οδηγεί ο αστέρας. Έτσι λοιπόν, πριν λοιπόν φτάσουν εδώ πέρα, ναι. Πρέπει να γίνει λόγος περί αστέρα. Ήταν ο αστέρας. Ο αστέρας. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, δεν πρόκειται ούτε υπερνόβα, ούτε υπερσούπερνόβα, ούτε κανένας μετεωρίτης, ούτε τίποτα. Σημάδι του Θεού. Αλλά ήταν ένα σημείο φωτεινό με, άγγελος, υπό την έννοια, υπό την όψη αστέρος, έτσι. Οδηγός. Και έλαμπε και την ημέρα, τουλάχιστον για τους τρεις έλαμπε, έτσι, υπέρ των ήλιων. Για να μπορεί δηλαδή να τους οδηγεί. Έτσι. Πράγμα πολύ σπάνιο. Άρα λοιπόν είναι κάτι. Τη ημέρα άντε να δούμε λίγο ξεθοριασμένο το φεγγάρι. Έχουν γραφτεί γύρω από αυτό, λέει ο Χρυσόστομος, ότι πρόκειται περί ειδικού αστέρος, καμιά σχέση με τα. Για την οικονομία. Τα αστέρια τώρα να γίνουν να φωτίζουν ένα. Τρεις ανθρώπους και μετά να πάνε σε ένα σημείο. Όχι, είναι λοιπόν κάτι υπερφυσικό. Άσχετο λοιπόν, έχει το όνομα, μόνο το όνομα έχει των αστέρων, έχει καμιά σχέση με το σύμπαν των αστεριών, καμιά σχέση. Τι να λέμε τώρα, ναι, και μάλιστα σήμερα εμείς που μιλάμε, που ξέρουμε τι σημαίνει σύμπαν, έτσι, τι να μιλάμε. Ναι. Αλλά λοιπόν πρόκειται περί ειδικής, ας πούμε, έτσι, περιπτώσεως, που ο Θεός διευκολύνει με αυτό το φωτεινό αστέρα, έτσι, αυτό το σημείο, τους τρεις μάγους. Φτάνουν στα Ιεροσόλυμα και χάνεται λοιπόν ο αστέρας. Δηλαδή, εδώ λοιπόν βλέπετε ο Θεός, θέλει λοιπόν να ακούσουν αυτοί, να γίνει γνωστό δηλαδή, και αυτό γίνεται μετά από δύο χρόνια, έτσι. Το μαθαίνουμε, τα κάνουμε, πως τα γεγονότα, γίνονται μαζί, ναι. Δεν διαφέρει τώρα, εμείς τώρα μιλάμε για τα γεγονότα. Και έτσι τα παρουσιάζει. Για να γίνουν γνωστά όλα αυτά, τα οποία επακολούθησαν. Δηλαδή, να ακούσουν να πούνε ότι οι γραμματείς, έτσι, που τους λέει ο Ηρώδης, ταράχθηκε κλπ. Τώρα να το πούμε. Πώς θα γεννηθεί. Να δούμε τη διοίκηση του μεγάλου μας μαθητή του Χριστού, του Ματθαίου. Ναι.
Όταν όμως ο βασιλεύς Ηρώδης άκουσε τον λόγο αυτών που είπαν οι μάγοι, καταράχθη. Και πάσα ρωσόλυμα. Επειδή εφοβήθη μήπως ο νέος βασιλεύς γίνει αντίπαλος. Συγχρόνως ταράχθηκαν μαζί με αυτόν οι κάτοικοι όλης της πόλεως των Ιεροσολύμων. Επειδή ναι. φοβήθηκαν, μήπως η στενοχώρια του Ηρώδη ξεσπάσει αυτό. Ναι, αυτός ο λόγος. Ναι. Μα έχει με μεταφορική έννοια, λέει. Και αφού μάζεψε ο Ηρώδης όλους τους αρχιερείς και τους γραμματείς του λαού, επιθάνετο, σε δάσκαλους από τους επιθάνετο. Ναι. Κατάλαβα ότι επρόκειτο να γεννηθεί ο Χριστός ο Μεσσίας, δηλαδή ο βασιλεύς του Ισραήλ. Τον εβεβαίωσαν και αυτοί. Ναι. Ότι εμπιθυλέμε της Ιουδαίας. Τώρα για λεπού αυτός ο γέρος ο Ηρώδης, έτσι, ο οποίος πεθαίνει μετά από λίγο. Αργά πεθαίνει μετά. Αργά. Ναι, γιατί όταν ναι. πέθανε ήρθε ο Χριστός από την Αίγυπτο. Πάθανε ότι πέθανε. Είχε πεθάνει νωρίτερα. Ο κακούρου. Ναι, ναι. Λέει υπάρχει μια προφητεία εδώ. Ναι. Η προφητεία αυτή είναι γραμμένη για τους ηγεμόνες του Ιούδα και τι λέει. Και εσύ Βηθλεέμ, ναι. που είσαι τόσο ασήμαντο μικρό χωριό. Ναι. Δεν είσαι όσο νομίζεις τόσο ασήμαντη πόλη. Ναι. Αλλά διότι, ναι. είσαι, μπορεί να είσαι μικρή λέει, αλλά από σένα θα βγει άρχον. Ηγούμενος. Έτσι. Ηγέτης. Ναι. Πνευματικός μέγας ηγέτης. Από το μικρό χωριό. Ποιος λοιπόν αυτό λοιπόν μπορεί αυτή την προφητεία να την ναι. κάνει. Ποιος είναι ο ηγούμενος λοιπόν. Να την παρακάμψει. Ρωτάμεις αυτούς που δεν πιστεύουν και δεν ξέρουν. Ναι, έτσι, ο Χριστός είναι. Έτσι λοιπόν. Ο οποίος θα ποιμένει τον λαό Ισραήλ. Ναι. Είναι ποιμένας αυτός. Ναι. Έτσι. Εγώ είμαι ο καλός ποιμήν, είπε ο Χριστός. Ναι. Για να το βεβαιώσει και τις προφητείες ναι, βέβαια. Ναι, έτσι. Ναι, ναι. Τότε ο Ηρώδης κρυφά κάλεσε τους μάγους, πονηρός. Σου λέει τώρα τι να κάνω εγώ για να μπορέσω να. Να εξαφανίσω αυτόν τον βασιλιά τον καινούριο. Ραδιουργία. Ραδιούργος. Δηλαδή ήταν. Και φύτρα του, εγώ εφετηρίζα. Ήταν φύλαρχος, έτσι. Και δεν σκέφτεται λοιπόν ότι αν είναι Θεός, να βάλω τον Θεό, αν είναι άνθρωπος, ποιο να μου κάνει τον αυτό μένα, από όταν εγγυηθεί. Για να. Δηλαδή είναι παράφρονος, δηλαδή έτσι. Να κάνει το κακό για το κακό. Όπως συνήθως το κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι, το κακό για το κακό. Και αυτοί τώρα που πήραν το κομμάτι της Κύπρου. Και πληρώσανε πάρα πολλά λεφτά και τώρα δεν δικαιώνονται. Καλά. Το βλέπετε αυτό, ότι είναι θεία δίκη. Καλά. Κάνανε τόσα έξοδα, τόσες κινήσεις, τόσα αυτά να κάνουν, αυτό είναι αυτό το κομμάτι να το πάρουν κλπ. Και έρχεται τώρα η Ευρώπη και τους λέει: όχι, δεν το. Κοιτάξτε. Εντάξει, το κακό μας έγινε, εντάξει. Το κακό έγινε. Πέστη. Αυτός λοιπόν είναι ο ηγούμενος και ο Ηρώδης τους είπε: ότι πηγαίνετε εσείς να εξετάσετε με πάσα ακρίβεια για το παιδί όταν θα το βρείτε και ελάτε να μου φέρετε την είδηση. Γιατί. Ο υποκριτής τώρα δείχνει ότι ενδιαφέρεται και αυτός να πάει να προσκυνήσει. Θέλω κι εγώ να πάω στη Βηθλεέμ να το προσκυνήσω. Υποκρισία, υποκρισία. Υποκρισία χοντρή, έτσι. Ναι. Αυτοί όταν άκουσαν τους λόγους του βασιλιάς, φύγανε για τη Βηθλεέμ. Και να λοιπόν το περιφυσικό άστρο που είπατε πριν, που έλαμψε την ημέρα, όμοιο με εκείνο που είδαν απαρχής της Ανατολής και πήγαιναν εμπρός, έως ότου να σταθεί πάνω από το σπίτι που ήταν το παιδί. Ναι, εδώ το σπίτι δηλαδή. Το άστρο, δηλαδή κανένα άστρο φυσικό δεν μπορεί να σταθεί πάνω από ένα σπίτι, έτσι. Και να δείχνει ένα μωρό. Δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν βλέπω εδώ πέρα ότι διαφοροποιείται και λέει, δεν λέει πρενοσπήλαιο, λέει οικία. Έτσι. Έχουν περάσει τα δύο χρόνια. Ναι. Οπότε μένουν ακόμα στην Βηθλεέμ. Ναι. Έτσι. Ναι. Δεν μου λέτε το γεγονός ότι είναι Πέρσες αυτή μας το λέει το Ευαγγέλιο. Για είναι εκ της παραδόσεως ότι είναι Πέρσες αυτή. Από πού βγαίνει. Εξ Ανατολών λέει εδώ πέρα. Ναι. Ανατολίτες μάγοι. Εντάξει, κοιτάξτε, τότε. Μήπως από τη φορεσιά τους, από τα ενδύματά τους, καταλάβανε ότι ήταν έτσι εντυμένοι. Το πράγμα δεν έχει. Πάντως, η παράδοση μας λέει ότι είναι Πέρσες. Δεν μας λέει. Τότε, η παράδοση μας λέει ότι είναι Πέρσες. Είναι. Δεν επιμένουμε βέβαια. Η δωρολατρεία σου έτσι επικρατεί. Ναι, ναι, ναι. Αυτή λοιπόν φαίνεται. Εξέχοντες όμως ήταν. Ναι, ναι, εντάξει. Ναι. Ήταν όπως ήταν ο Σοκράτης, ο Πλάτωνας, εμάς. Ναι, έτσι. Ξεχωρίζουν. Τέτοιοι άνθρωποι. Είχαν ενδιαφέροντα ξέχωρα ειδικά. Πραγματικά. Πραγματικά ενδιαφέροντα. Και αφού λοιπόν ήρθαν, είδαν το παιδί και τη μητέρα τη Μαριά και αφού έπεσαν κατά γη, το προσκύνησαν ευλάβεια. Δείχνουν εκεί, η πρώτη προσκύνηση του Χριστού γίνεται ναι, από δηλαδή, άλλο εθνής. Δηλαδή, εδώ φαίνεται η πίστη. Λοιπόν, η πίστη του ξεκινάει από εκεί πέρα. Τα ξεκινάνε έτσι, ναι. Πώς να πω. Καταδαπανήθηκαν, κουράστηκαν κλπ. Και τώρα λοιπόν είναι η πρώτη. Ακούτε. Ναι, ναι, βεβαίως. Δεν ξέρουμε τώρα κατά πόσο, γιατί μάλλον δεν πήρε άλλος είδηση. Άλλος δεν έχει πάρει μέχρι στιγμής είδηση. Γεννήθηκε κλπ. Και μένει εκεί πέρα. Δηλαδή φυσιολογικά δηλαδή. Φυσιολογικά. Όπως ένα συνηθισμένο. Φυσιολογικά. Άρα λοιπόν, βέβαια, λέμε με τον μισθό, οι πρώτοι προσκυνητές είναι οι ποιμένες. Το πηδήξαμε.
Επιμένεις. Δεν το λέω εγώ Θεός, το λέω εγώ Δεν μεταλλεύω. Δεν τα περιλαμβάνω όλοι. Όμως... Θα στο Λουκά. Όχι, δεν θέλω να πω τούτο. Θέλω να απλώς να το αναφέρουμε. Οι ποιμένες βλέπουν το όραμα κλπ. Βλέπουν τον Άγγελο, τους Αγγέλους μετά, δόξα να πιστεύω. Και πάνε, αλλά πάνε αφού βλέπουν, αφού προτρέπονται. Και ξέρετε πώς βαδίζουν. Από τον Μπετσαχούρ, λέγεται το σημείο δηλαδή. Ο γιο των ποιμένων, που απέχει 1,5 χιλιόμετρα από, το σημείο της γεννήσεως του Βηθλέμ. Αν έχει πάει. 1,5 χιλιόμετρα. Τώρα εκεί, στο σημείο εκείνο που το είδαν, που φάνηκε ο Άγγελος και μετά οι Άγγελοι και άκουσαν αυτά που άκουσαν, έτσι που τους είπαν να πάνε και λοιπά και λοιπά, ναι, αυτά όλα που λέει ο... Ναι. Θα βρούτε βρέφωσης παραγραμμένων και γίνανε εμφάτιγοι. Και μέσα σπλήθος στρατιάς φάνηκε, γνούνται των θεών και λεγόταν «Δόξα, εν υψίστης Θεό και επί γης είναι εν ανθρώπους ευδοκία». Και αμέσως πολύ πήγαν. Έτσι. Εκεί λοιπόν έχει χτίσει η ναό η Αγία Ελένη και σήμερα είναι ένα μεγάλο προσκύνημα. Ναι. Πάνε λοιπόν οι ποιμένες, αλλά οι ποιμένες δεν πήγαν σε ένα μεγάλο κόπο, απλώς πήγαν ένα μικρή έτσι. Λοιπόν. Είναι βέβαια χρονικά είναι οι πρώτοι, αλλά τον προσκυνούν ως Θεό. Είναι οι μάγοι. Οι μάγοι λοιπόν προσκυνούν ένα Θεό. Οι μάγοι προσκυνούν ένα Θεό, ακούτε. Είναι πρώτοι. Δηλαδή ένα βρέφος το προσκυνούν ως Θεό, ως άνθρωπο και που μένει να πεθάνει με βάση τα δώρα που αφήσανε. Α, για τα δώρα θα πούμε τώρα λίγα λόγια. Το πρώτο δώρο ήταν ο χρυσός. Χρυσό που δίνουμε στο βασιλιά. Έτσι, ναι. Χρυσό δώρο κάνουμε στο βασιλιά. Μεταφορική έννοια. Μεταφορική έννοια τώρα. Μεταφορική έννοια. Μεταφορική έννοια. Τα χρυσά δώρα τα παραλαμβάνει ο βασιλής λοιπόν. Τη Σμύρνα την παραλαμβάνουν για να σαβανώσουν τον νεκρό. Τον Κύριο τον κατεβάσαν τριήμερο στον τάφο, έτσι. Και τι μας μένει ακόμα, το λιβάνι. Το λιβάνι είναι μεν, το δίνει, το αγοράζει ένας άνθρωπος, αλλά πού το αφιερώνει το λιβάνι, στο Θεό. Δεν μπορεί να κάψει λιβάνι ένας άνθρωπος στον άλλον, έτσι δεν είναι. Έτσι. Στο Θείο, στο Θείο. Ναι. Στο Θείο. Άρα αυτά τα τρία δώρα είναι συμβολικά, ναι, ότι ο Χριστός είναι και άνθρωπος 100% και Θεός 100% και, μέλη, και βασιλιάς, ηγούμενος, όπως τον είπε ο... Και μέλη να πεθάνει κάποτε και λοιπά, και να ανθρωπότητα. Και να αναστηθεί. Ναι, ναι. Αυτά λοιπόν είναι τα τρία δώρα. Ναι, τα οποία διαμέσου των αιώνων διατηρήθηκαν, βρέθηκαν στην πόλη. Ναι. Δύο κουβέντες. Μπορούν να διατηρηθούν. Βρέθηκαν στην. Ναι, όπως διατηρήθηκε. Ο χρυσός μπορεί να ήταν και διάφορα κομμάτια χρυσού. Ό,τι είχαν πάει. Ναι. Ή νομίσματα ή οτιδήποτε. Για να κράτησε η Παναγία μερικά. Τα έχω δει στα γεγονός. Κάτι παράδειψη, έχω μιλήσει πέρα με τους. Ναι, ναι, ναι. Ο χρυσός είναι σαν. Σαν δαντέλες, έτσι, χρυσές, έτσι. Α, σαν από πρέσα. Ναι, σαν παντημένος χρυσός. Ναι, φωτά, έτσι, εγώ να πω. Σαν έτσι. Δαντέλες, δαντελωτός χρυσός. Ξέρω που πας να το περιδέρα, σαν περιδέρα. Α, μάλιστα. Σαν, ναι, σαν, ναι. Βασιλικό διάδειγμα. Ναι, ναι. Επεισόδιο βασιλικό, ναι, διάδειγμα. Ναι. Ωραία. Είναι αρκετά κομμάτια. Αρκετά. Ναι. Δεν μπορεί το λιβάνι να ήταν 2 κιλά. Ναι, ακούστε. Τι θα τους έκανε να τους πήγαν ένα πακετάκι μικρό. 2-3 κιλά λιβάνι. Οπότε μπορείς να φυλαχθεί λίγο λιβάνι. Η Σμύρνα και ο Λίβανος. Η Σμύρνα και ο Λίβανος πλέον είναι, τα έχουν μαζί ζυμώσει. Δεν ξέρω πώς έγινε μετά αυτό ύστερα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Καλά. Λοιπόν, πάντως μπορεί να διατηρηθούν αυτά. Μεταφέρθηκαν λοιπόν στην, να πούμε, στις μεδιοκουβέντες. Γιατί είναι το επίκαιρο το θέμα αφού τα προσκύνησαν. Και συμβολική προσκύνηση επιτρέπεται, αλλά και ουσιαστική μπορεί να γίνει. Εφόσον υπάρχουν εντάξει, κάποια δείγματα των δώρων. Ότι ήρθαν σε μια άμεση επαφή με την Παρθένο Μαρία που αυτή τα μετέδωσε. Ναι, δεν θα είχε κρατήσει. Ακριβώς τώρα το πώς μετά ακριβώς μεταδίδονται δεν. Καλά. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι επί Πουλχερίας μεταφέρονται από τα Ιεροσόλυμα. Καθώς οι κομμάτια του Μύου Ξύλου κλπ. Ναι, ναι. Έτσι. Τότε μεταφέρονται, ναι, πολλά πράγματα. Και υπήρχε ολόκληρο σταυρό τότε. Και ότι. Στην Βυζαντινή εποχή, ολόκληρο σταυρό, ναι, του κυρίου. Ναι, σωστά. Σπασμένο, ναι, κάπως γιατί πήραν κομμάτια, λέει, Πέρσες. Καλά. Αλλά υπήρχε. Και μετά λοιπόν, τα φέρνει η Πουλχερία και ως φαίνεται γίνεται πλέον αντικείμενο προσκυνήσεως. Και παραμένω στην πόλη και η Μάρο, η μάνα του Μάμε του Πορθητού, η οποία είναι κόρη ηγεμόνας της Σερβίας, δηλαδή ο Μουράτ, ο πατέρας του Μάμε, κυρίευσε την γύρω Ελλάδα, νωρίτερα από την πόλη, έτσι.
Θεσσαλονίκη και πήγε προς Σερβία. Και εκεί λοιπόν έκαναν κάποια συνθηκολόγηση και δεν ξέρω πώς ζήτησε την κόρη γυναίκα του. Ο πατέρας του μάμε του προφητού, ο Μουράτ. Έτσι. Μάλιστα. Ο Μουράτ. Μάλιστα εδώ χρονολογικά ο Όσιος Εφραίμ μαρτύρησε επί όταν πέρασε από εδώ Μουράτ. Ο Μουράτ. Και πήρε λοιπόν την κόρη, του είπε να την αφήσει να ζήσει ως χριστιανή. Και το έκανε αυτό. Αυτή λοιπόν γέννησε τον. Αυτό λοιπόν τον. Μπορείτε μας πήρε την. Το δεύτερο. Ναι, ο πρώτος είναι ο προφήτης. Ο μάμος ο δεύτερος. Αυτός είναι, όχι, δεν έχει καμία σχέση. Δεν είναι δεύτερος. Αυτός είναι ο προφήτης. Απλώς το όνομα έχει. Δεν συνδέεται με τον πρώτο. Ο πρώτος είναι ο διευθυντής του μουσουλμανισμού. Ναι. Όπως φαίνεται, αυτός μάλλον πρέπει να έχει δεχτεί αρκετό δηλαδή, υλικό. Πώς να πω, γνώσεις δηλαδή, για το χριστιανισμό, αλλά παρέμεινε μουσουλμάνος. Δηλαδή. Γιατί ο πατέρας ήταν. Ναι, σεβόντουσαν τότε για τη θρησκεία. Όχι, δεν σέβονταν τη θρησκεία, αλλά ως φαίνεται τον επηρέασε κατά κάποιο τρόπο η Μάρο, η μάνα, το γιο, έτσι. Αυτός όμως το βάθος παρέμεινε μουσουλμάνος. Και ως φαίνεται, μετά αυτή για την πτώση οπωσδήποτε, αυτή ο χριστιανός ορθόδοξος κλπ. Έτσι, πόνεσε. Και δεν ξέρω για κάποιο τρόπο πώς ο γιος της, πώς και τι, βρέθηκαν στα χέρια της τα τίμια δώρα των μάγων. Ξέρει τώρα αυτή τι σημαίνει δώρα των μάγων. Και προκειμένου λοιπόν, πριν πεθάνει να μείνουν, ως παιδίσκη θυμόταν ότι ο πατέρας της είχε ευεργετήσει το Άγιον Όρος. Και όταν το 1470 διέπλεε τον Άθωνα, τα μοναστήρια, άκουσε λοιπόν Αγίου Παύλου, εδώ λέει. Και ανέβαινε λοιπόν από τον Αρσανά, έτσι λέγεται το λιμανάκι, στο μοναστήρι, είναι ένα 20 λεπτό υπόθεση. Στο μέσο λοιπόν εκεί πέρα υπάρχει ένα προσκυνητάρι και λέει, της Παναγίας εκεί πέρα, 1370. Εκεί λοιπόν τα παράδοσε γιατί έκανε εμφάνιση Παναγία. Κατάλληλος την είδε, κατάλληλος μόνο τη φωνή άκουσε, δεν μας διαφέρει. Μάρο, μάρο. Σταμάτα. Μην προχωρήσει άλλο γιατί το βασίλισσα είναι εγώ. Τα παρέμφωσε, γύρισε και έφυγε. Μάλιστα. Και ω γνωστόν αυτή έζησε κάπου στις Σέρες, τη συζητική τη παραχώρησε κάτι εγώ. Έτσι λοιπόν έτσι βρέθηκαν στη μονή Αγίου Παύλου τα τίμια δώρα των μάγων. Προχωράμε. Προχωράμε. Βασίλειο. Μάλιστα. Λοιπόν. Τώρα θα δούμε τη σφαγή των νηπίων και να πούμε πέντε πράγματα στα νηπία, τα οποία είναι άγιοι σύγχρονοι. Να το πούμε εξ αρχής για να μην λένε μερικοί, κοίταξε ο Θεός που επέτρεψε είναι να σφαγούν τόσα νηπία. Είναι οι πρώτοι μάρτυρες του χριστιανισμού. Πρώτοι μάρτυρες. Και αν μένανε τα νηπία άσφαγα, αν αντάσφαζε τότε ο Ηρώδης, πιθανόν οι περισσότεροι από αυτούς θα γίνουν σταυρωτές του Χριστού. Θα ήταν καλύτερα να μείνουν και να γίνουν σταυρωτές στα νηπία αυτά. Ναι, εδώ βέβαια, αν δούμε το πράγμα ανθρωπίνως, παίρνουμε άλλες θέσεις. Αλλά εδώ πέρα στη μέση είναι ο Χριστός, ναι. Οπότε πρέπει να δούμε το πράγμα χριστολογικά, χριστολογικά και με τις διόπτες της πίστεως, έτσι. Ναι, γιατί μερικοί ξέρετε τι λένε. Α, λέει, επέτρεψε ο Χριστός, λέει, και να πάρει το λαιμό του ο ίδιος, λέει, αυτό. Ναι. Εδώ λέει, ο Ηρώδης ήταν που έκανε τη σφαγή, ναι. Δεν την έκανε αυτό. Ναι, και βλέπετε ότι ο κακό έγινε από αυτό. Βλέπετε ότι πώς να πω, αφήνει τον Ηρώδη να εκδηλώσει όλη την κακία του, ναι. Που φτάνει το θεωρεί μακροθυμία, Είναι κάτι φοβερό, έτσι. Κάτι φοβερό. Ναι, ναι, ναι. Κάτι φοβερό. Λέει, πραγματικά λέει αυτά τα που είπατε προηγουμένως, λέει αυτά ο Χρυσόστομος. Πραγματικά έτσι σε κουνούν, δηλαδή ότι τι κακό έγινε, λέει, να έγιναν μάρτυρες κλπ. Κλπ. Βεβαίως με προέκταση εκεί πόνεσαν οι γυναίκες αυτές κλπ. Κλπ, κλπ. Όταν πάει κανείς υπέρα κάτω από τον κυρίω ναό της Βιθλεέμ, υπάρχει εκεί πέρα ο χώρος που χρημάσει. Ως φαίνεται μετέφεραν και από αλλού. Πάντως υπάρχουν. Πολλές χιλιάδες. Όχι, υπάρχουν. Δεν ξέρω τώρα, γίνει όλα εκεί πέρα. Δεν ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορεί να είναι όλα. Απλώς μετέφεραν, ως φαίνεται, κάποιες μανάδες, γιατί έσπραξε σε όλη την περιοχή. Κάποιες μανάδες, δεν ξέρω για ποιους λόγους, μετέφεραν εκεί μετά τα οστάτων, για να μείνουν εκεί έτσι. Ίσως οι χριστιανοί είναι. Ναι, ίσως μετά. Λοιπόν, και τώρα τι βλέπουμε, ότι άγγελος Κυρίου πάλι, δεύτερη φορά. Ναι. Υπάρχει και δεύτερος λόγος τώρα για τον Ιωσήφ να ειδοποιηθεί πάλι. Που του λέει: σήκω και πάρε το παιδί και τη μητέρα του και φύγει για την Αίγυπτο. Και εκεί θα κάτσεις μέχρι να σου πω εγώ. Και έτσι λοιπόν ο Χριστός γίνεται πρόσφυγας. Mm. Πρόσφυγας ο Χριστός. Κάνει το μικρότερο, Ενώ μπορεί, ξέρω εγώ, να τον εξαφανίσει τον Ηρώδη. Έτσι. Δεν το κάνει αυτό. Γιατί άμα τον αφήνει λοιπόν να εκδηλώσει. Ταπεινά. Να εκδηλώσει την κακία του. Και ο Χριστός λοιπόν, άνθρωπος όν,
μπαίνει σε περιπέτεια. Μια μάνα είπε να παίρνει στην αγκαλιά, έτσι. Σε ξένο φέρει... τόπο. Νύχτα, νυχτός έφυγαν. Φοβερό πράγμα, έτσι. Και αυτή η απόσταση είναι απόσταση 10 μέρα με γεστία. Δηλαδή. Μετά γαϊδουράκια. Δηλαδή. Περάσε και κομμάτι ερήμου, δηλαδή, φαίνεται. Δηλαδή. Έρμο στην αρχή. Είναι κομμάτι ερήμου. Έρμο μετά. Λοιπόν, μεγάλη περιπέτεια. Μεγάλη περιπέτεια. Και για να παϊδεύσει η προφητεία, εξ Αιγύπτου, άλλη προφητεία. Εκάλεσα τον Ιώνα μου, ναι. Εξ Αιγύπτου, γιατί ανακατεύει την Αίγυπτο εδώ πέρα, διότι. Διότι ήξερε ότι θα υπάρξει ο Ηρώδης, όλα αυτά. Όταν κατάλαβε ο Ηρώδης ότι εξαπατήθηκε από τους μάγους, τον γέλασαν οι μάγοι, οι οποίοι φύγανε με ειδοποίηση αγγέλου και αυτοί, να πάνε από άλλο μέρος, να μην συναντήσουν τον Ηρώδη. Θύμωσε ο Ηρώδης, λέει. Θύμωσε το θηρίο και έβαλε τους στρατιώτες να θανατώσουν όλα τα παιδιά της Βηθλεέμ, τα οποία ήταν στα σύνορα και στα περίχωρα της Βηθλεέμ από 2 ετών και κάτω. Ναι, ότι μέσα εκεί, σίγουρα δηλαδή, θα βρει... κατά τον χρόνο, ο νεκρύβος επατρωμάγων. Εδώ φαίνεται το σημείο ότι το αστέρι είχε φανεί 2 χρόνια. Τώρα είναι καλύτερα τι περιπέτεια, ενώ δεν είναι τόσο μεγάλες αποστάσεις, δεν είναι. Αλλά ως φαίνεται περιπλανήθηκαν. Δεν ξέρω τόσο πολύ καθυστέρησαν, δεν μπορώ να ξέρω. Και υπάρχει και άλλη προφητεία εδώ, ναι, που λέει φωνή εν ραμά 20. Ναι, είναι μια προφητεία που είχαν ότι θα πονέσουν οι... όπως η Ραχήλ. Η προμή τώρα αυτή, έτσι, ναι. Άκουσε εκεί που βρίσκεται και κατάλαβε ότι σφάχτηκαν τα παιδιά, η απόγονή της δηλαδή, και έκλαψε και αυτή γοερά, λέει, μαζί με τις γυναίκες που κλαίγανε, έκλαιγε και αυτή του Ιακώβ η Ραχήλ. Ναι, η μάνα των 12 πατριαρχών. Παιδιών πατριαρχών. Και από τον Ιούδα προέρχεται ο... Ναι. Από τον ένα γιο του. Ναι. Εξού και. Ιουδαίος. Ναι. Και Ιουδαίος. Από εκεί προέρχεται ο Δαβίδ. Ναι. Από τη φυλή του Ιούδα. Βγαίνανε βασιλείς. Ήταν βασιλικό γιο. Και από εκεί λέγονται και οι Ιουδαίοι. Ναι. Από αυτό. Ο Ιούδας έκανε τους βασιλείς. Διότι η φυλή του Ιούδα. Μια τάξη βλέπουμε. Ναι, διότι η φυλή του Ιούδα, πώς να πω, επέζησε δηλαδή. Επέζησε και. Πιο μεγάλη. Και πέρασε και πρόσφερε κλπ. Να πούμε στους αγαπητούς φίλους που μας παρακολουθούν ότι κάνουμε μια μικρή ανάλυση για όσους ανοίξατε τώρα το δίκτυο σας για αυτά τα μεγάλα γεγονότα που συνέβησαν τότε στην Παλαιστίνη με την γέννηση του Κυρίου μας και τα συμβάντα γύρω από αυτό το γεγονός, όπως είναι η σφαγή των Ιππίων, η οποία και αυτή είναι προφητευμένη εδώ πέρα από προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι του Ιερεμία η προφητεία αυτή, του Ιερεμίου η προφητεία, η οποία λέει ότι θα κλάψουν οι μάνες τα παιδιά τους εκεί πέρα σε αυτή την πόλη, η οποία τότε λεγόταν Ραμά και μετά ήταν μετονομασμένη Βηθλεέμ. Δηλαδή, ιστορικά ξέρουμε ότι είναι η ίδια πόλη. Πώς λέμε το ένα, μία πόλη, ας πούμε, γίνεται έτσι και η άλλη έτσι. Λοιπόν, και λέει ο πατήρ Νεκτάριος ότι η Ραχήλ προέρχεται, είναι σύζυγος του Ιακώβ και ο Ιακώβ είναι γιος του Ισαάκ και εγγονός του Αβραάμ. Αυτή είναι η γενεολογία του. Η οποία αυτή η Ραχήλ έκανε πολλά παιδιά, όχι και τα 12, αλλά έκανε πολλά από αυτά τα παιδιά. Έκανε 2 παιδιά η Ραχήλ. Θυμάστε, το Βενιαμίν και τον Ιωσήφ, νομίζω έκανε η Ραχήλ. Γι' αυτό τα αγαπούσε πιο πολύ ο Ιακώβ περισσότερο και έκλαψε όταν έχασε τον αγαπημένο του. Επειδή αγαπούσε και τη γυναίκα. Αλλά είναι 12 οι πατριάρχες. 12 είναι οι πατριάρχες. 12 είναι τα παιδιά. 12. Ναι. Και ο τελευταίος είναι ο Βενιαμίν. Και μάλιστα υπάρχει το σημείο πηγαίνοντας από Βηθλεέμ. Για να μας πείτε αυτό. Πηγαίνοντας από Ιερουσαλήμ στην Βηθλεέμ, υπάρχει πέρα το σημείο που γέννησε και το έχουν Ιβραίοι τώρα, έτσι, σαν ένα δικό τους προσκύνημα. Ναι. Βγάζουν αυτοί λεφτά, αυτό τους ενδιαφέρει. Όχι, δεν ξέρω από λεφτά, αυτό το ξέρω. Να πω, πάντως είναι το σημείο όπου εκεί γέννησε και πέθανε. Πέθανε στη γέννα. Ποια? Η Ραχήλ. Όταν γέννησε τον Βανιαμίν. Και είναι θαμμένη εκεί. Ναι, εκεί. Λοιπόν, μπράβο, ωραία. Ναι. Και με μερικές λεπτομέρειες που χρειάζεται, δεν τις ξέρω. Τώρα δεν ξέρω τα γεννήματα της υπέρα, και τάθηκε. Ναι. Λοιπόν, η φυλή του Ιούδα έβγαζε τους βασιλείς. Όπως ήταν ο Σαούλ, όπως ήταν ο Δαβίδ, όπως ήταν ο, όπως τον λένε. Εγώ πέστε και δεν ξέρω. Και η φυλή του Λεβί έβγαζε τους ιερείς. Ναι. Από τον Λεβί δηλαδή, ήταν λεβίτικη φυλή. Εγώ τώρα θέλω να, γιατί η ώρα τελειώνει, να κλείσουμε. Ναι, έχουμε 5 λεπτά. Λοιπόν, θα έπρεπε νωρίτερα να. Διότι. Πάντα δεν τελειώνει ώρα. Είπαμε λοιπόν ότι. Τώρα ρωτάτε τώρα έτσι. Ένα γεγονός το οποίο έγινε, δηλαδή
κατά, πώς να πω, σαν φυσικό γεγονός, είναι ένα ασήμαντο γεγονός, έτσι. Μια λοιπόν γέννησε και μάλιστα μέσα σε ένα στάβλο, έτσι. Δηλαδή, ασήμαντο. Ασήμαντο και λυπάσαι που το ακούς, δηλαδή, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι σημασία, απλώς λυπάσαι, έτσι. Ναι. Αυτό λοιπόν το γεγονός, έτσι, που εν μεγίστη σιωπή τελεσιογήθη στο σπίτι του Βηθλέμ, δίγασε τον κόσμο στα δύο. Προ Χριστού και μετά Χριστού. Έτσι. Λοιπόν, ταπεινός ο χώρος, ταπεινή η μητέρα του, ταπεινά τα πάντα. Πώς λοιπόν, και μάλιστα να ερχόμαστε εμείς ύστερα από 2000 χρόνια, έτσι, και να εορτάζουμε τόσο πανηγυρικά, όσοι εορτάζουμε. Αυτό το γεγονός. Το γεγονός, ε. Πώς γίνεται λοιπόν, εάν πίσω δεν γίνει ο Θεός, ε. Δηλαδή, γι' αυτό λοιπόν, μόνο αυτό να πάρουν όσοι στρέφονται εναντίον της πίστεως, έτσι, ε. Βέβαια. Ξέρετε, τώρα έχουμε, δεν ξέρω να ξέρετε, ελληνική θρησκεία, Δωδεκάθεο. Όχι δωδεκάθεο. Ελληνική θρησκεία. Ναι. Δεν μου λέτε να το πείτε καμιά μέρα, εσείς που εμφανιζόστε στις τηλεοράσεις εκεί. Στην τηλεόραση. Να πείτε, να τους πείτε μια μέρα, ρε παιδιά, ξέρετε κανένα που να προσευχήθηκε στο Δία ή στο Διόνυσο και να έγινε καλά? Εμείς ξέρουμε χιλιάδες ανθρώπους που προσευχήθηκαν στον Χριστό και στην Παναγία και γίνανε καλά. Αγαπητέ Βασίλη, τα απορρίπτουν όλα. Είναι φωτοσβέστες, είναι κατεδαφιστέ των ιερών και των οσίων. Δυστυχώς όμως κάποιοι τους ακούνε. Έχουνε... Διότι φταίμε και εμείς από κάποια πλευρά, δίνουμε και εμείς δηλαδή. Αυτό λοιπόν το τόσο το κάνουν τόσο. Πιάνονται από τα δικά μας φρωτά για να θίξουν, για να σβήσουν το φως του κόσμου. Αλλά ο Χριστός όμως είναι το άσο της Βηθλέμ, ο Χριστός δηλαδή, δεν δει ποτέ. Έτσι λοιπόν, αυτό λοιπόν το γεγονός, καλό που θα πάλι δηλαδή, θα εορτάσουμε, ναι, και πάλι, μέχρι στην τελείωση των αιώνων, ναι. Αυτό λοιπόν το γεγονός καλούμεθα, διότι βλέπετε αυτοί οι ενεστώτες, σήμερον γεράτε εκ Παρθένου, η Παρθένο σήμερον τον υπερούσιον τύχτη, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή για μας το γεγονός τώρα γίνεται. Γι' αυτό πηγαίνοντας στην εκκλησία, πήγαμε, πέρυσι θα ξαναπάμε πάλι, πήγαμε προχθές κλπ. Ναι. Μια υπενθύμηση. Ναι, δηλαδή εμείς τώρα γεννηθήκαμε, τώρα ζούμε το γεγονός. Οπότε, πώς να πω, είμαι κατ' ενώπιον των γεγονότων, έτσι. Το γεγονός δηλαδή μπορεί χρονικά να απέχει πολύ, αλλά πνευματικά, έτσι, δια της πίστεως, ζούμε το γεγονός. Είμαι κατ' ενώπιον των γεγονότων. Και στη Σταύρωση, έτσι. Ο χρόνος λοιπόν καταργείται, έχουμε κατάλυση του χρόνου, χωροχρόνου, και είμαι στον ναό του Θεού, ενώπιον της φάτης, ενώπιον το γεγονός. Για μας σήμερα γεννάται. Γι' αυτό λοιπόν, πρέπει να είναι η προετοιμασία μας πνευματική, διότι δεν γίνεται ούτε σε φάτες που φτιάνουν, δεν χάθηκε ο κόσμος δηλαδή. Για τα παιδιά. Διότι, ναι. Αλλά κυρίως όμως, τι γίνεται με τα δέντρα αυτογεννιάτικα, έτσι. Βλέπετε, πάμε καλά δηλαδή σε φωτισμού, σε αστέρια κλπ. Σε αυτά πάμε καλά. Και βλέπετε συναγωνισμό των πόλεων, αυτοπόρων. Από γειτονιά σε γειτονιά, ενωρία, όχι από συγγεία σε συγγεία, δεν θέλουν ο καθεδήμαρχος και λοιπά δήμαρχοι να παρουσιάσουν. Αυτά όμως είναι εξωτερικά και είναι υποκατάστατα. Το δε μεγάλο υποκατάστατο είναι και το δεβδεγιόν, βλέπετε, έτσι, ναι. Δηλαδή για να πάμε μετά στην εκκλησία, είμαστε σκοτωμένοι. Δυστυχώς μας το φέρανε ξένοι, έτσι, ξενόφερτο. Και την ώρα λοιπόν που να πάμε στο ναό, οι άνθρωποι πηγαίνουν, δυστυχώς οι άνθρωποι πηγαίνουν. Να κοιμηθούν. Την ώρα που παρθώνουν πηγαίνουν και. Ναι, και δηλαδή, πότε κύριοι, έτσι, αφεσπέρας και λοιπά, πάτε και να φτάσει το πρωί. Εν ονόματι λοιπόν του μυστηρίου τη εορτή. Ναι, ας κάνουν τη γιορτή την άλλη μέρα. Όχι, λέω αυτό που κάνουν τώρα. Αυτό που... Το ρεβεγιόν που κάνουν. Ναι, δηλαδή καταπατούν τα όσια και τα γρά. Γι' αυτό πες μου πώς εορτάζεις, να σου πω ποια σχέση έχεις με τον βρέφος της Βηθλέμ. Το βρέφος λοιπόν δεν γεννιέται, ξέρω εγώ, οπουδήποτε, στα πάντα και λοιπά στα λεωγιών, γίνεται στις καρδιές των ανθρώπων. Τις οποίες ψυχές αυτές τις φάντες πνευματικές πρέπει να τις βρει. Ταπεινές, καθαρές, λουσμένες,
και ευπρεπισμένες στο μυστήριο της μετανοίας, μετανοία γιατί έχω κάνει, και πάω και εξομολογούμε τα αμαρτήματά μου. Έτσι. Για να πάω καθαρά, να κοινωνήσω. Να κοινωνήσω. Σώμα αυτός, Κυρίου, να τιμήσω τη γέννησή αυτός του. Αυτός κάνει Χριστούγεννα. Ναι. Προετών, εδώ στην Αθήνα, άκουσε κάποιος μέσα στο Δεκέμβριο να λέει ο ιερέας στην ορία του, δυστυχώς οι πολλοί κάνουν Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Ναι. Αυτό λοιπόν τον επηρέασε και λέει, και εγώ λέει αυτή του είμαι. Και είχε συνήθεια να πηγαίνει ρεβελιόν. Και μας είχε κανονίσει να πάει στα στέρια της Βηθλεέμ, στέρια της Διφάντας, ένα μεγάλο κέντρο, ναι. Και είχαν κλείσει τραπέζι, αυτά γίνονται νωρίτερα. Ναι. Προετοιμασία μεγάλη. Με άλλους λοιπόν να συμφάγουν το 24 προς 25. Και λοιπόν, λέει, δεν λάθος, γι' αυτό για μένα ήταν, είναι τυχαίο που τα άκουσα. Η γυναίκα του λοιπόν, ξέρω εγώ, όχι, η γυναίκα του λοιπόν λέει, τι λες τώρα, έχουμε τα χτυθεί και λοιπά, δεν πάμε, τι λέει η γυναίκα. Αλλά υπερίσθησε λοιπόν και μπράβο του. Και μετά κατάφεραν και άλλη παρέα να πείσουν να μην πάνε. Και πήγα, λέει, στην εκκλησία τόσο πρωί, μαζί με τον νεοκόρο, λέει, να πάω 6, πήγα 5, λέει, και άκουσα όλο εκείνο, όλη εκείνη τη μυσταγωγία των ύμνων, που για πρώτη φορά μοναδικά ακούγονται εκείνη την νύχτα. Είναι φοβερή η νύχτα, έτσι, δηλαδή φοβερή, μπορεί να συγκλονίσει. Ναι. Νιώθεις το δέος, δηλαδή. Και όταν έφυγα στο σπίτι μου, ήμουν τόσο χαρούμενος, που δεν μένει ούτε να φάω τίποτα, δεν μένει. Είχα πραγματικά κάνει τα πρώτα Χριστούγεννα τη ζωή μου και πλέον λέει, δεν ανταλλάσσω με τίποτε 24 το βράδυ και προσπαθώ να πείσω και άλλους τουλάχιστον δηλαδή εάν δεν ίστεψαν εάν να πάνε το πρωινό εκείνο εκεί διότι πραγματικά έρχεται σε μια άμεση αμεσότητα με τα γεγονότα εκείνης της νύχτας δηλαδή που πραγματικά συνέβη μέσα στο σπίτι, δηλαδή η Εκκλησία μας τα φέρνει νοπά μπροστά μας. Μας τα φέρνει η Εκκλησία, δηλαδή αυτή τη δύναμη έχει το τηλετουργικό και προκειμένου εδώ πέρα η λειτουργία της γεννήσεως, μας φέρνει κατ' ενώπιον της Φάτνης, μας ενισχύει εις τρόπον ώστε λέμε αυτά πραγματικά είναι Χριστούγεννα και όχι όλα τα άλλα με δωράκια, με παιχνίδια κλπ. Δηλαδή διασκεδαστικά. Θέλει λοιπόν πνευματικά δέτε συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας, στο λατρευτικό, λειτουργικό έτσι, πλαίσιο και στοιχείο της Εκκλησίας. Εκεί γιορτάζουμε Χριστούγεννα. Με τα λόγια αυτά, δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα περισσότερο, αγαπητοί φίλοι, με τις συμβουλές του Πατρός Νεκταρίου και με την ευχή του. Και όταν με ρωτούν. Πάντοτε. Όταν με ρωτούν, γιατί ξέρετε, πολλά σπίτια διχάζονται ως προς το θέλει η γυναίκα να πάει στο λεωφορείο και ο άντρας να μην πάει. Όταν αγωρωτούμε, λέω, θα επιμείνει πάση θυσία, αν δεν το ρίξει, θα τιμάει να φάει, αν θέλει να φάει, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Και θα πας μόνη σου. Δηλαδή, πραγματικά, εδώ πρέπει να τον προτιμήσουμε τον Χριστό. Δηλαδή, πάση θυσία. Γιατί έτσι, δείχνουμε ότι πιστεύουμε, στοιχίζει έτσι η πίστη. Στοιχίζει έτσι η πίστη. Α το στεναχωρήσει. Ναι. Α το στεναχωρήσει. Θα έρθει τη στιγμή κατά την οποία. Γιατί έτσι, αλλιώ πώ θα βοηθηθούμε, δηλαδή. Έτσι είναι. Άμα είμαστε, πώ να πω. Μπόσικη και ανεκτική σε όλα. Γιατί σήμερα πρέπει να δει αυτό το πνεύμα. Σήμερα βλέπετε είναι κύματα των άδειων σήμερα. Και τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, με άλλη λέξη, μιλάνε για Χριστούγεννα ίσως όλων των ρεβελιών. Μόνο αυτό. Και μετά λέμε, πώς πέρασαν τα Χριστούγεννα. Πώς πέρασαν τα Χριστούγεννα και εννοούνε. Πώς πέρασαν το φαγητό την εκείνη βραδιά. Είμαι θα. Εκτός πραγματικότητας. Να τους ευχαριστήσουμε τους αγαπητούς μας φίλους που μας παρακολούθησαν και σήμερα. Να περάσουν καλά τις Άγιες ημέρες. Τις Άγιες ημέρες όλες να τις περάσουν καλά. Τα παιδιά να πάνε στην εκκλησία οπωσδήποτε αυτές τις Άγιες ημέρες. Γι' αυτό άλλωστε και σταματάνε και τα σχολιά για να πάμε και στην εκκλησία να δούμε τον Γέννη Να πούν τα κάλαδα την παραμονή, να δώσουμε τα κάλαδα, στα παιδάκια. Όλα τα έθιμά μας τα οποία είναι άγια και όμορφα. Και με την ευχή σας και την ευχή του Πατρός κλείνουμε την εκπομπή μας εδώ. Χαίρετε, Κύριο. Γεια σας.